κυκλωμαδιών παραμονής μεσοεικονικών αναγνωρίσεων παιδιών εξάρθρωσε η αστυνομία. Το κύκλωμα το οποίο δρούσε τους τελευταίους μήνες εντόπιζε Αφρικανές που επιθυμούσαν βίζα και Κύπριους χρήστες ναρκωτικών ή άτομα με νοητική υστέρηση που ήταν πρόθυμοι να αναγνωρίσουν τα παιδιά που εγκυμονούσαν οι γυναίκες αυτές εργολαβικά, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα άμοιβη 3.000 ευρώ. Γυναίκες αφρικανικής καταγωγής έρχονταν στην Κύπρο, γεννούσαν και βρίσκαν Κύπριους, ζητούσαν από αυτούς να αναγνωρίσουν τα παιδιά ως βιολογικοί πατέρες. Όταν τα παιδιά έρχοντας στον κόσμο λάβαναν την κυπριακή υπηκότητα, ενώ οι υποτιθέμενοι πατεράδες των παιδιών εξαφανίζονταν. Υπήρχαν περιπτώσεις που εντοπίστηκαν και οι βιολογικοί πατέρες. Είχε και περιπτώσεις που ήταν γνώστου πατρός. Μεσάζοντας τη βιομηχανία που εξασφάλιζε σε αλλοδαπές το διαβατήριο για παραμονή στη Δημοκρατία, ήταν Κύπροι κατά βάση άεργοι. Την κομπίνα αποκάλυψε η επαρχιακή διοίκηση Λευκωσίας, η οποία ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία. Διερευνήθηκαν 8 υποθέσεις. Η πρώτη ήδη έχει γίνει παραπομπή στο κακουργοδικείο Λευκωσίας. Οι άλλες 3 αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να καταχωρηθούσουν. Και οι άλλες 4 βρίσκονται στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Στην πρώτη υπόθεση που βρίσκεται ενώπιον της δικαιοσύνης, κατηγορούνται 4 συνολικά πρόσωπα: η μητέρα, ο εικονικός πατέρας και οι 2 μεσάζοντες. Ζήτησε από αυτόν μέσω τρίτου προσώπου να αναγνωρίσει το παιδί της ως δικό του παιδί. Αυτό το έκαμε εναντί αμοιβής. Εντοπίστηκε εν όλο το κύκλωμα που εμπλεκόταν σε εκείνη την υπόθεση. Οι έρευνες επεκτείνονται και σε άλλες πόλεις, ώστε να διαφάνει μέχρι πού έφτασαν τα πλοκάμια του κυκλώματος.